Εάν έπρεπε να περιγράψουμε με κάποιο τρόπο ένα άτομο με κάποια ψυχική ασθένεια, παραδείγματος χάρη ένα άτομο με σχιζοφρένεια, ίσως η πιο ταιριαστή περιγραφή να ήταν ότι πρόκειται για ένα άτομο που λαμβάνει πληροφορίες διαφορετικά από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Η ψυχική υγεία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε, άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό και άλλοι σε μικρότερο. Τις περισσότερες φορές, ο καλύτερος τρόπος να χειριστείς, παραδείγματος χάρη μια κρίση πανικού ή κάποιο ψυχοτικό επεισόδιο, είναι να χρησιμοποιείς όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα για να κάνεις κάτι το δημιουργικό, όπως αυτή την περίπτωση να ζωγραφίσεις. Η ζωγραφική πρόκειται για μια από τις πιο αρχαίες τέχνες. Οι πρόγονοί μας, από τις σπηλιές ακόμα, έκαναν σχέδια πάνω στους τοίχους των σπηλιών, όπου ζούσαν, και πρόκειται για την πιο προσβάσιμη από τις τέχνες, ίσως μετά τη συγγραφή. Οπότε δεν είναι και τόσο περίεργο που πολλοί άνθρωποι εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα θα δούμε 7 ζωγραφιές ψυχικά άρρωστων ανθρώπων. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε το ταξίδι σας στο άγνωστο. Ο Brian Charley ήταν ένας Βρετανός ζωγράφος που έπασχε από παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Ωστόσο, όταν ο Brian κατάλαβε πως έβλεπε τον κόσμο διαφορετικά από τους υπόλοιπους ανθρώπους, αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα. Καθώς λοιπόν η σχιζοφρένειά του χειροτέρευε, αποφάσισε να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του με το να πειραματίζεται με διαφορετικές δόσεις από φάρμακα και στη συνέχεια να ζωγραφίζει πορτρέτα του εαυτού του κάτω από την επίρρεια αυτών. Έγραφε μια σημείωση κάτω από κάθε πορτρέτο για να εξηγήσει τις σκέψεις του, πράγμα που αποκάλυπτε το πόσο βασανιζόταν μέσα του. Το πρώτο του πορτρέτο ήταν μια ρεαλιστική εικόνα του προσώπου του. Για το δεύτερο πορτρέτο του πρόσθεσε κύματα σαν παλμούς που απεικόνιζαν τις σκέψεις που έφευγαν από το κεφάλι του. Ο γείτονάς μου από πάνω, έγραψε τη σημείωση, μου διαβάζει το μυαλό. Λίγο αργότερα, ο Brian έκοψε τον αντίχειρά του και άλυψε αίμα πάνω στο καμβά για να δείξει τον ψυχικό του πόνο. Συνήθισε να ζωγραφίζει τον εαυτό του με ένα καρφί στο στόμα ή στον εγκέφαλο, απεικονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθειά του να επικοινωνήσει φυσιολογικά με τους άλλους ανθρώπους. Ο τελευταίος του πίνακας ήταν μια λωρίδα από κόκκινο, κίτρινο, καφέ και μοβ και είχε τη λέξη εχθρός γραμμένη παντού όπως και δύο καρφιά. Μπορεί κανείς να ερμηνεύσει με αρκετούς τρόπους αυτόν τον πίνακα, αλλά είναι αρκετά ξεκάθαρο πως ένιωθε ότι το καταδίωκαν. Αφού ζωγράφησε τον εν λόγω πίνακα, έδωσε τέλος στην ίδια του τη ζωή. Ο Louis Wayne ίσως και να οδηγήθηκε στην τρέλα από τις ίδιες του τις γάτες. Πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του με αυτές να τον περιτριγυρίζουν και συνεχώς τη ζωγράφιζε. Ωστόσο, δεν γνώριζε πως τα περιττώματα από τις γάτες περιείχαν ένα παράσιτο, γνωστό ως το ξόπλασμα Γκοντί, το οποίο μπορεί να προκαλέσει παρεστήσεις. Στην περίπτωση του Louis, οι παρεστήσεις του πιστεύεται πως επρόκειτο για συμπτώματα σχιζοφρένειας. Ο Louis συνέχισε να ζωγραφίζει τις γάτες του, ακόμα και τον ανούς του, άρχισε να καταστρέφεται όλο και περισσότερο. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Η οικογένειά του βασιζόταν στα λεφτά που έβγαζε από αυτή τη δουλειά. Καθώς οι παρεστήσεις χειροτέρευαν, οι πίνακες του Louis άρχισαν να αλλάζουν. Οι αρχικοί του πίνακες είναι κανονικές ρεαλιστικές απεικονίσεις από γάτες, μα οι επόμενες ήταν όλο και πιο ψυχεδελικές. Οι γάτες άρχισαν να απορροφούνται μέσα στα σχέδια του φόντου, μετατρέποντάς τες σε μια ταπετσαρία από χρώματα και μάτια. Μπορεί κανείς να δει στις δουλειές του πως άρχισε να καταραίει σιγά σιγά και πως η αντίληψη της πραγματικότητας και το πόσο αληθινός κόσμος γύρω του άρχισε να αλλάζει. Δεν δεχόταν καμία βοήθεια και τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας χειροτέρευαν. Ότι η αδερφή του δεν μπορούσε να τον προσέχει πλέον, τον έβαλαν σε ένα απομονωμένο θάλαμο, στο νοσοκομείο Springfield για τους ψυχικά άρρωστους. Τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, οι παρεστήσεις ήταν τόσο ισχυρές που ο Louis δεν μπορούσε πια να ζωγραφίζει. Η καριέρα του είχε τελειώσει. Το 1939, μερικές μέρες πριν φτάσει στα 80, ο Louis έφυγε από αυτόν τον κόσμο μέσα σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πολωνός ζωγράφος Edmund Montiel κρύθηκε από τον εχθρό μέσα στη σοφίτη του αδερφού του, τρομοκρατημένος που θα τον έβρισκαν και θα τον σκότωναν. Ακόμα και όταν ο πόλεμος τελείωσε, δεν τολμούσε να βγει από τη σοφίτα και δεν μιλούσε σε κανέναν έξω από το δωμάτιό του. Ο Edmund άρχισε να πιστεύει πως ο Θεός τον είχε επιλέξει για να γίνει ο απεσταλμένος του. Άρχισε να ζωγραφίζει πίνακες που απεικόνιζε τις παρεστήσεις του, αρχικά δείχνοντας τον Χριστό και τον Διάβολο να στέκονται πίσω του. Σύντομα, οι πίνακες του άρχισαν να είναι γεμάτοι με πρόσωπα. Για τον Edmund, κάθε κενό κομμάτι του τείχου στο δωμάτιό του ήταν γεμάτο με μάτια που τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Ο ίδιος πέθανε στη σοφίτα ολομόναχος σχεδόν 20 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου.
Μέχρι και το τέλος της ζωής του, είχε σχεδιάσει πάνω από 400 πίνακες. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται πως μπορεί να είναι ένας τυφλός, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι σκοτάδι. Μα πολλές φορές τα πράγματα είναι λιγάκι διαφορετικά. Ο 66χρονος ζωγράφος, Άρθουρ Έλις, συνέχισε να ζωγραφίσει όλα όσα έβλεπε, παρόλο που είχε χάσει την όρασή του από μενιγκίτιδα στην ηλικία των 59. Έπασχε από μια πάθηση γνωστή ως σύνδρομο Charles Bonnet, η οποία τον έκανε να βιώνει πολύ ζωντανές παρεστήσεις αντί να βλέπει μονάχα το σκοτάδι. Αυτή η ψυχική πάθηση είναι κοινή σε άτομα που υποφέρουν από άνοια, Parkinson ή εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας. Μία μέρα, ο Έλις ένιωσε ένα τρομερό πόνο στα αυτή του που του προκάλεσε βακτηριακή μενιγκίτιδα. Σύντομα τον έβαλε σε μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί μας στην οικογένειά του πως δεν θα επιβίωνε, μα ο Έλις τα κατάφερε. Όταν ξύπνησε, με τρόμο είδε πως βρισκόταν στην άκρη ενός τεράστιου γκρεμού. Όταν του είπαν πως ήταν τυφλός πλέον, ο Έλις κατάλαβε ότι όλα αυτά τα οράματα δεν ήταν αληθινά. Μα και πάλι παρέμεναν απίστευτα τρομακτικά. Στην αρχή ο Έλις έβαλε τους γιους του να τον πηγαίνουν σε άλλα δωμάτια για να γλιτώνει από τις παρεστήσεις. Όταν ο Έλις διαγνώστηκε πως έπασχε από το σύνδρομο Charles Bonnet, άρχισε να προσπαθεί να αντιμετωπίζει τα οράματα. Λίγα γνωρίζουν για την πάθηση αυτή, μα πιστεύετε πως είναι απλά μια προσπάθεια του εγκεφάλου να γεμίσει το σκοτάδι της τύφλωσης με εικόνες από το παρελθόν του ασθενή. Ο Έλις συνέχισε το παλιό του χόμπι, τη ζωγραφική, που τον βοήθησε να βρει ξανά το νόημα στη ζωή του. Ήξερε το μυαλό του, απλά έπαιζε παιχνίδια μαζί του, μα ήθελε να δείξει και στους άλλους γύρω του το τι έβλεπε. Μιας και ο Έλις δεν μπορεί να δει τι ζωγραφίζει, βασίζεται στους άλλους να του πούν τι πιστεύουν για τους πίνακές του. Κάποιοι έχουν ημερολόγιο για να καταγράφουν την καθημερινότητά τους και τις σκέψεις τους, μα η Μίση Ντάγκλας αποφάσισε να το κάνει αυτό ζωγραφίζοντας. Κάθε μέρα για ένα χρόνο, η Μίση ζωγράφιζε ένα πίνακα που εξέφραζε τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της που είχε για εκείνη τη μέρα. Η 37χρονη ζωγράφος, που υπέφερε από διπολική διαταραχή, αποφάσισε να σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά της για ένα χρόνο και να χρησιμοποιήσει το μυαλό της σαν καμβά. Μετά τη διάγνωσή της, στην ηλικία των 19, τελικά κατάλαβε γιατί ένιωθε τη μία στιγμή απίστευτα ενεργητική και τις άλλες φορές απίστευτα θλιμμένη. Ξεκίνησε αυτό της το project, αφού κράτησε τη διάγνωσή της μυστικό για 17 χρόνια. Σύντομα, συνειδητοποίησε πόσο καθαρτικό ήταν αυτό της το project και αποφάσισε να το μοιραστεί με τους άλλους μέσω του βιβλίου της. Ήλπιζε πως θα έδειχνε σε άλλα άτομα με διπολική διαταραχή πως δεν είναι μόνοι με τα συναισθήματά τους. Επίσης, ήλπιζε πως αυτό το project θα μείωνε κάπως το στίγμα που υπάρχει γύρω από τις ψυχικές ασθένειες. Η Μίση ήθελε να δείξει στο θεατή μια ματιά μέσα στην καθημερινότητα μιας γυναίκας που έπασχε από διπολική διαταραχή. Οι πίνακες της είναι αφηρημένοι, μα το θέμα του κάθε πίνακα μπορεί κανείς να το αισθανθεί από τα σχήματα και τα χρώματα που χρησιμοποιεί. Στην προσπάθειά της να βρει βοήθεια για τη σχιζοφρένεια, η Mary Barnes γνώριζε τον Joseph Berke, ένα μαθητή του ψυχολόγου R.D. Lying. Με τον Berke, η Mary δέχτηκε να κάνει θεραπεία με υπνοτισμό για να έχει πρόσβαση στις παλαιότερες αναμνήσεις της, φέρνοντάς την έτσι στην ίδια κατάσταση όπως όταν ήταν βρέφος. Μα η Mary πήγε πολύ πιο πίσω από όσο θα έπρεπε. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η ίδια άρχισε να πασαλίβει περιττώματα πάνω στο σώμα της και στους τοίχους. Προσπαθώντας απεγνωσμένα να την κάνει να σταματήσει, ο Berke της έδωσε μπογιές και την παρότεινε να τις χρησιμοποιήσει. Η Mary σύντομα ανακάλυψε πως η διαδικασία του να πασαλίβει μπογιές με τα δάχτυλά της την έκανε να σχεδιάζει τα όμορφα σχέδια που έβλεπε στο μυαλό της. Για την ίδια, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να δείξει στον κόσμο το πώς έβλεπε την πραγματικότητα. Ο James Tilly Matthews κλείστηκε στο άσυλο Bedlam στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων. Επέμενε πως ο κόσμος ήταν κατακλυσμένος με μαγνητικούς κατασκόπους και μηχανές που έκαναν πλήση εγκεφάλου στους ανθρώπους για να κάνει τους Ευρωπαίους να πάνε σε πόλεμο. Ο James περιέγραψε τη μηχανή πλήση εγκεφάλου και είπε πως ονομαζόταν Air Loom. Πίστευε πως αυτή η συσκευή προσπαθούσε να ελέγξει το μυαλό του. Όπως πολλά άτομα με σχιζοφρένεια, ο James πίστευε πως μια εξωτερική δύναμη μέσα στη δική του πραγματικότητα προσπαθούσε να επηρεάσει το μυαλό του. Για τον ίδιο, η μεγάλη αυτή μηχανή έστειλε ακτίνες με αέρια για να κάνει πλήση εγκεφάλου σε αυτόν και τους πολιτικούς του κράτους του. Ζωγράφησε ένα λεπτομερές διάγραμμα της μηχανής, η οποία έχει δημιουργηθεί για να βυθίσει τον κόσμο στο χάος. Ισχυρίστηκε πως ο χειριστής της συσκευής ονομαζόταν Glove Woman. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας.
Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.